Δικαιώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο φλέτης δανείου σε ελβετικά φράγκα και δημιουργείται δεδικασμένο για μεγάλο αριθμό πολιτών που έχουν λάβει δάνεια σε συνάλλαγμα και ειδικότερα σε ελβετικά φράγκα. Με μια πρωτοποριακή απόφασή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης έκανε καταχρηστικό και άκυρο τον όρο της δανειακής σύμβασης, με το οποίο ο φλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την τράπεζα σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα καταβολής. Ανατέθηκε στο γραφείο μας από συμπολίτη μας η άσκηση αγωγής δάνεια που αφορούν σε συνάλλαγμα και συγκεκριμένα σε ελβετικά φράγκα. Δικαιώθηκε ο συμπολίτης μας αυτός και πλέον κρίθηκε καταχρηστικός και άκυρος όρος ιδανικής σύμβασης της τράπεζας, σύμφωνα με τον οποία έπρεπε να, οι πληρωμές των μηνιαίων δόσεων θα έπρεπε να γίνονται σύμφωνα με την ισοτιμία που ίσχυε κατ' χρόνο της πληρωμής της μηνιαίας δόσης. Και ως εκ τούτου συμπληρώθηκε ο όρος ιδανικής σύμβασης και πλέον το δάνειο θα πρέπει να υπολογιστεί, να γίνει επαναπροσδιορισμός του δανείου σύμφωνα με την ισοτιμία που ίσχυε κατ' χρόνο της εκταμείευσης του δανείου. Αυτό σημαίνει, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, αλλά και για περίπου 65.000 με 70.000 δάνεια στεγαστικά και επιχειρηματικά στην Ελλάδα, ότι πλέον θα πρέπει οι καταβολές αυτές, οι καταβολές οι οποίες έχουν κάνει όλοι οι δανειολήπτες, θα πρέπει να γίνονται με την ισοτιμία που ίσχυε ευρώ και ελβετικά φράγκα κατά το χρόνο της εκταμείευσης του δανείου. Το όφελος δηλαδή είναι χρηματικό, διότι σε περίπτωση που κάποιος δεν κινηθεί δικαστικά, όλες αυτές οι αποπληρωμές του δανείου δεν πέφτει ποτέ το αρχικό κεφάλαιο. Δηλαδή, καταβάλεις μηνιαίες δόσεις, είσαι ενήμερος, εμπρόθεσμα, αλλά το αρχικό δάνειο δεν πέφτει ποτέ, αλλά τον αντίον είναι ίδιο μετά από πολλά έτη, 6, 7, 8 και 10 έτη, σχετικά με το δάνειο που έχεις πάρει, το αρχικό κεφάλαιο είναι το ίδιο ή και μεγαλύτερο. Αν ισχύει αναδρομικά για το δανεισμό και πόσο, αν είναι πανελλαδική η απόφαση αυτή. Η απόφαση αυτή είναι πρώτη πανελλαδικά. Οι δικαστές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης εξέδωσαν μία γενναία απόφαση, διότι προηγούμενο δεν υπάρχει κατά αυτής και πλέον όλοι οι δανειολήπτες τη χάνουν με την απόφαση αυτή. Έχει αλλάξει άρδιν πλέον το τοπίο στα δάνεια αυτά, διότι θα πρέπει να γίνονται οι καταβολές που αναφέρω πάλι, που υπήρχε σύμφωνα με την ισοτιμία που υπήρχε κατά χρόνο εκταμείευσης του δανείου. Αναδρομικά θα ισχύσει. Αναδρομικά ισχύουν. Δηλαδή, αν κάποιος είχε πάρει ένα δάνειο που είχε τον Ιούνιο του 2007 με μια ισοτιμία που ήταν τότε γύρω στο 1,65, θα πρέπει οι καταβολές πλέον να γίνει επαναπροσδιορισμός του δανείου και οι καταβολές θα γίνονται πλέον με τη ισοτιμία αυτή που ίσχυε τότε. Και διότι, ναι, διότι και αν τελευταίο, η ισοτιμία ευρώ και ελβετικού φράγκου σήμερα ρίχνει γύρω στο 1,17. Αποτέλεσμα είναι πλέον να πηγαίνει στο 1,67 με τον επαναπροσδιορισμό του δανείου που θα γίνει. Έτσι δικαιώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο φλέτης δανείου σε ελβετικά φράγκα και δημιουργείται δεδικασμένο για μεγάλο αριθμό πολιτών που έχουν λάβει δάνεια σε συνάλλαγμα και ειδικότερα σε ελβετικά φράγκα.